Καλώ όρισε. Καλημέρα. Μποντζόρνο. Ωχ, oh, τι ωραίο που ακούστηκε αυτό το μποντζόρνο. να μην είμαστε μια Ρώμη τώρα να μιλάνω κάτι, να κάνουμε μια βόλτα στα στενά, να βλέπουμε. Αλλά... Πολύ ωραία και εδώ. Όμω μπορούμε να μεταφερθούμε σε μια φιλοσοφία η οποία διατρέχει όλε τι πόλει και όλε τι χώρε του κόσμου και μπορεί να αξιοποιηθεί από παντού. Λοιπόν, τι μα λέει το Pranic Healing. Το Pranic Healing, η τεχνική που έχει φτιάξει ο δάσκαλο Μαστερτσάκο Κουξούι πριν από 35 χρόνια, mm. μα λέει ε, ότι γενικά χρησιμοποιεί την ενέργεια για διάφορους λόγους, αλλά μας λέει επίσης ότι και η ευημερία είναι μια ενέργεια. Μπορούμε να την έλκουμε, μπορούμε να την απομακρύνουμε. Υπάρχει μια ιδέα ή μια σύγκρουση ανάμεσα στη πνευματικότητα και την ευημερία, ότι αν κάποιο είναι ένα πνευματικό άνθρωπο ή ασχολείται με πνευματικότητα, δεν πρέπει να είναι ευήμερο. Αυτό όμω δεν σημαίνει ισορροπία. Ε, πολλές φορές ε, έχουμε ακούσει ότι αν έχουμε ευημερία αυτό είναι η ρίζα του κακού ή αν έχεις χρήματα τελικά δεν είσαι ευτυχισμένος. Οπότε έχουμε πολλές φορές ακούσει, κάποια άτομα έχουν ήδη και μεγαλώσει με την ιδέα ότι αυτό... Είναι κάτι άσχημο. Ότι το χρήμα δεν φαίνεται την ευτυχία. Ότι όταν είσαι βαθιά σκεπτόμενο, πρέπει να απαλλαγεί από όλε αυτέ τι ιδέε που έχουν να κάνουν με τον ελληνισμό. Ότι ή θα είσαι γκουρού ή θα είσαι πλούσιο. Ακριβώ. Ε, τι είναι αυτά τώρα. Ακριβώ. Αλλά εδώ δεν υπάρχει ισορροπία. Ζούμε σε αυτή την κοινωνία, η οποία πρέπει απλά να σκεφτόμαστε πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε να μην είμαστε ευήμεροι. Πόσα άτομα μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν σκεφτόμαστε ότι οι πιο πλούσιοι άνθρωποι του κόσμου είναι άτομα που κάνουν πάρα πολλή φιλανθρωπία, που δίνουν πάρα πολλά χρήματα για να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους. Οπότε από μόνο του ε, είναι ένα εργαλείο, ένα valuable tool τα χρήματα. Η χρήση των χρημάτων κάνει αυτό θετικό ή αρνητικό. Αλλά αν χρησιμοποιούμε αυτό για να βοηθήσουμε ανθρώπους, μα τι ωραίο πράγμα είναι. Φυσικά και είναι πολύ ωραίο πράγμα. Εγώ ενστερνίζω με τη φιλοσοφία του παιδανικού και θέλω η ευμερία μου να συμβαδίζει με την πνευματικότητά μου. Πώς θα το κατορθώσω. Κατορθώσω. Κατ Πώ θα το καταφέρω. Πολύ ωραία. <laughs> Συνώνυμο. Συγγνώμη. <Sorry. Okay>, <laughs> δεν φτάνει που ξέρει και το καταφέρω. Οπότε. Η... Για να πετύχω ευημερία δεν χρειάζεται ε, κόπο, mm -hmm. αλλά τρόπο. Και αυτό μ' αρέσει. Γιατί αυτή, όπω είπαμε, είναι μια ενέργεια. Έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχουν άτομα που, για παράδειγμα, κάνουν δύο, τρει και πολλέ δουλειέ, αλλά πάντα έχουν πρόβλημα με την ευημερία. Δεν αποκτήσουν ευημερία στη ζωή του. Οπότε Devo... δεν έχει να, κάνουν, να κάνει με. Πόσε δουλειέ κάνω, πόσο το προσπαθώ. Mm -hmm. Αλλά υπάρχουν άτομα που ό,τι αγγίξουν. Γίνεται χρυσό. <κυρίζει> Αυτό με τι έχει να κάνει. Έχει να κάνει με την ενέργεια, έχει να κάνει με το τυχερό αστέρι. Πολλοί το αποδίδουν και στο τυχερό αστέρι. Άλλοι το αποδίδουν στη σωστή ώρα, τη, σωστό, ε, τη σωστή στιγμή. Τα πάντα είναι ενέργεια και ενέργεια είναι τα πάντα. Αυτό το λέει ο Ενστάιν, Οπότε και η ευημερία είναι, μια... είναι ενέργεια και αυτή μπορούμε να τη διαχειρίσουμε. Για Δεν να μπορέσουμε ειστούμε. να υλοποιήσουμε. Κι δώσε λίγη ενέργεια τέτοια. Uh... <laughs> δώσε λίγη ενέργεια. Η πέρι... <laughs> ενέργεια είναι παντού. Ζούμε σε ένα ωκεανό ενέργεια. Χρησιμοποιούμε την. Όχι την απορροφάμε, α, αλλά πρέπει να μπορέσουμε α, να τη χρησιμοποιούμε α, α, σωστά, κατάλληλα. Α, α, Οπότε το... υπάρχει και ένα διαλογισμό σε ευημερία που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και δυνατό. Στην ουσία, μα καθαρίζει από όλε τι αρνητικέ σκέψει και αρνητικά συναισθήματα που, που έχουν να κάνουν με την ευημερία και την, αυτο... και την αυτονία. Και γνωρίζουμε. Φρέσκια ενέργεια. Πώ μπορεί να με βοηθήσει εσύ να έρθω σε επαφή με το pranic healing, Γίνεται κάτι αυτέ τι μέρε στη Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε, που μπορώ να έρθω. Πρώτα απ' όλα έχουμε ένα, ενεργειακ... ένα κέντρο pranic healing που βρίσκεται στην... στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη. Ονομάζεται Be Light και είναι στο Λεόντο Σοφού. Mm -hmm. ε, εκεί γίνονται όλε τι δραστηριότητε pranic healing. Κάποιο μπορεί να έρθει και να δοκιμάσει Ωραία. την συνεδρία του pranic healing, που βοηθάει σε όλα τα επίπεδα που έχουν πει. Χτες κάναμε διαχείριση του στρε, για παράδειγμα, και σήμερα ε, πόνο, διάφορες είδους πόνους στο σώματος mm -hmm. και ψυχολογικές διαταραχές και εξαρτήσεις από το τσιγάρο. Το πρανικίνι είναι τόσο άμεσο στο αποτέλεσμα και τόσο δυνατό. Οπότε πραγματικά κάποιος πρέπει να το δοκιμάσει για να δει πόσο δουλεύει. Είναι Απλέ κινήσει, χρησιμοποιεί πρωτόκολλα το πρανικίνι, οπότε για, κάθε, για το κάθε τι έχουμε ένα πρωτόκολλο. Ακολουθούμε αυτά τα βήματα και έχουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Χτε υπήρχε πάρα πολύ κόσμο σε αυτή την ομιλία που κάναμε κοντά στο αεροδρόμιο τη Θεσσαλονίκη. Και πραγματικά ο κόσμο, όπω έτυχε σε μένα όταν ξεκίνησε, έπαθε πλάκα. Πήγαμε κυρία που δεν μπορούσε να τη σηκώσει το χέρι ούτε μέχρι εδώ. Και, και μετά από δέκα λεπτά. Τι κάνουμε στην ουσία. Ξεμπλοκαρούμε το πάσχο σημείο στο οποίο η ενέργεια έχει μπλοκαριστεί. Λοιπόν, Τίποτα. Άκου. Δεν είναι ένα θαύμα. Η ενέργεια πρέπει να ρέει για να υπάρχει υγεία. Όπου μπλοκάρεται η ενέργεια υπάρχει πρόβλημα. Ξεμπλοκάρουμε αυτό και ρέει η ενέργεια. Αν ήταν και το, ο πόνο υποχωρεί. Θα έρθω να ξεμπλοκαριστώ αφενό, νούμερο ένα. Νούμερο δύο, θέλω να επικοινωνήσω λίγο με του τηλεθέτε μου. Κάντε Google. Και αν σα αρέσει η φιλοσοφία, η λογική του Parent Healing, be light στη Λέοντα Σοφού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευχαριστώ χαίρομαι. πάρα πολύ. Χαίρομαι κάθε φορά όταν τα λέμε, τα λέμε πολύ ωραία. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα, δεν θα πει τίποτα.